Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντεσάντις, υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω των 14 ετών να έχουν λογαριασμούς social media. Οι έφηβοι ηλικίας 14 ή 15 ετών θα χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων τους για να εγγραφούν σε μια πλατφόρμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι υπάρχοντες λογαριασμοί παιδιών θα πρέπει να διαγραφούν ένα έργο που θα πρέπει να αναλάβουν οι εταιρείες social media. Αν οι εταιρείες δεν υπακούσουν, θα μπορούσαν να μηνυθούν για λογαριασμό του παιδιού που δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα και να δώσουν αποζημίωση έως και 10.000 δολάρια. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τον νόμο θα λαμβάνουν και άλλες κυρώσεις. Το νομοσχέδιο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025 και έρχεται εν μέσω ανησυχιών ορισμένων γονέων για το ότι οι πλατφόρμες δεν κάνουν αρκετά για να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλείς στο διαδίκτυο. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, περισσότερες από 200 οργανώσεις ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά. Στο στόχαστρο βρέθηκαν εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες που προτείνουν περιεχόμενο σε ανηλίκους που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Τον Ιανουάριο, οι νομοθέτες μίλησαν με τους διευθύνοντες συμβούλους των TikTok, X και Meta σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Τα στελέχη τεχνολογίας επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια των παιδιών και υπέδειξαν διάφορα εργαλεία που προσφέρουν για την πρόληψη της εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο. Ο πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα, Πολ Ρένερ, και άλλοι υποστηρικτές του νέου νόμου υποστηρίζουν ότι η χρήση των social media μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία των παιδιών και μπορεί να επιτρέψει σε εγκληματίες να επικοινωνούν με ανηλίκους με στόχο τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Ωστόσο, ήδη έχουν υπάρξει κριτικές κατά αυτού του νόμου από την NetChoice, έναν συνασπισμό πλατφορμών social media. Ο συνασπισμός χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό και αναφέρει ότι περιορίζει τις ελευθέρειες των ανθρώπων. Ωστόσο, ο ντεσάντις και ο Ρένερ δεν συμφωνούν με αυτή την κριτική και λένε ότι στοχεύουν στην προστασία των παιδιών. Πράγματι, ένα πιθανό αποτέλεσμα του νομοσχεδίου είναι η μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιακή κακοποίηση και την παρενόχληση στο διαδίκτυο. Επίσης, η νέα νομοθεσία μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών, καθώς τα δεδομένα τους δεν θα είναι εκτεθειμένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη πλευρά, η απαγόρευση μπορεί να περιορίσει την ευκαιρία των παιδιών να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ενώ μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, καθώς τα social media είναι ένας τόπος όπου τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν με τους συνομιλίκους τους.